Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου και μόλις έχουν ξεκινήσει ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash. Θα ξεκινήσουμε με την εξέλιξη στα της πανδημίας, καθώς φαίνεται σε μικρό ποσοστό, αλλά φαίνεται μια αποκλιμάκωση σε ό,τι αφορά τους ισχυρούς δείκτες, ενώ οι νέες λοιμώξεις παραμένουν κοντά στις 20.000 ανά 24ωρο. Τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά, όμως θα μπορούσε κανείς να πει είναι και επικίνδυνα με το ενδεχόμενο να σταλεί λάθος μήνυμα, καθώς η χαλάρωση των μέτρων ενδεχομένως να εξηγηθεί ως τέλος της πανδημίας. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, όπως τόνισαν οι ειδικοί τόσο της Επιτροπής όσο και η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας η Μίνα Ιγκάκα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα και επανερχόμαστε. Φαίνεται ότι η πανδημία στη χώρα μας υποχωρεί με αργούς ρυθμούς. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορέσει τα πράγματα να είναι καλύτερα και το ΕΣΥ να λειτουργεί καλά και οι άρρωστοι να έχουν την κατάλληλη αγωγή και τη φροντίδα και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Να πω λίγο για τα αντιγυγά πώς έχουν τρέξει. Τα αντιγυγά λοιπόν έχουν γίνει μέχρι τώρα 2.653 αιτήσεις, από τις οποίες έχουν γίνει ήδη παραδόσεις, έχουν ήδη παραδοθεί 1.957 συσκευασίες σε εισάριθμους ασθενείς. 322 αιτήσεις έχουν ακυρωθεί από τους ίδιους τους ασθενείς. Οι υπόλοιπες έχουν προγραμματιστεί για παράδοση. Άρα γενικά είναι καλή η όλη διαδικασία, δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα και θα δούμε σιγά σιγά και πώς ανταποκρίνονται. Γενικά η μέχρι τώρα άποψη είναι θετική, αλλά είναι 28η μέρα που συμπληρώνουν οι γιατροί πώς πήγαν οι άρρωστοι, οπότε θα έχουμε καλύτερα στοιχεία σε 3 περίπου εβδομάδες από σήμερα. Να πω και λίγα πράγματα για τα εμβόλια. Όπως ξέρετε, τη Novavax έρχεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Είναι πρωτεϊνικά εμβόλια για όσους έχουν ακόμη αμφιβολίες για τα mRNA εμβόλια που βέβαια έχουν εγκριθεί με πλήρη έγκριση από το FDA. Περιμένουμε 474.000 δόσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι ένα καινούριο όπλο στη φαρέτρα μας, γιατί έχουμε σιγά σιγά μια ήπια απελευθέρωση των μέτρων, αλλά είναι πολύ σημαντικό να είμαστε προστατευμένοι. Άρα εξακολουθούμε να δίνουμε έμφαση στον εμβολιασμό, εξακολουθούμε να δίνουμε έμφαση στην προσοχή, στο συγχρονισμό, ιδιαίτερα για τους μη εμβολιασμένους και τους ευάλωτους. Και επίσης, για να αναφέρω και αυτό, έρχονται εμβόλια της Ανόφη, που θα έρθουν πιθανώς τέλος Μαρτίου ή αρχές Απριλίου, και περιμένουμε έγκριση από τον EMA στις επόμενες λίγες εβδομάδες. Η πορεία της πανδημίας στη χώρα μας παραμένει σταθερή. Δεν παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση των κυλιόμενων τον τελευταίο μήνα, με τον κυλιόμενο μέσο του 7ημέρου να παραμένει σταθερός περίπου μεταξύ 17 και 18.000 νέα κρούσματα ανά ημέρα. Αύξηση νέων κρουσμάτων παρατηρήσαμε σε κάποια νησιά αυτή την εβδομάδα, την Γκαία, την Κάρπαθο, τη Θάσο, τη Σύρο, καθώς και σε κάποιες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας, όπως είναι η Βρετανία, το Κιλκίς και η Περιφερική Ενότητα Φωκίδας. Παράλληλα, αύξηση του οικού φορτίου στα αστικά λίμματα παρατηρήθηκε στην Κέρκυρα, την Ξάνθη και τα Ιωάννινα. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του Εθνικού Δικτύου Υιολογικής Επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, το 96% των νέων κρουσμάτων οφείλονται σε μόλυνση από την παραλλαγή όμικρον και μόλις 2,2% στην μετάλλαξη δέλτα. Η ηλικιακή κατανομή των νέων κρουσμάτων δεν μεταβλήθηκε σημαντικά. Το ποσοστό θετικότητας των εργαστηριακών ελέγχων κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδος παρέμεινε σταθερό στο 5,6%. Παρατηρήθηκε αποκλιμάκωση των σκληρών δικτών με μείωση των νέων εισαγωγών, μείωση του συνόλου των νοσηλευόμενων ασθενών, μείωση των ασθενών που παραμένουν διασωληνωμένοι, αλλά και των συνανθρώπων μας που χάνονται καθημερινά. Το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος με την αύξηση της τιμολόγησης, όπως είναι φυσικό, θα μπορούσε να μετακυλιστεί και να αυξήσει όλες τις τιμές όλων των προϊόντων, υπηρεσιών και αγαθών. Μεταξύ αυτών ακόμη και του πόσιμου νερό. Αυτό υποστήριξε ο Γιώργος Μαρινάκης, δήμαρχος Ρεθύμνου, μιλώντας στην εκπομπή CNews και στον Θόδωρο Καρυπίδη. Ο κύριος Μαρινάκης, να θυμίσουμε, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ιδρεύσεων Ελλάδας, των ΔΕΙΑΕ όλης της χώρας, και όπως υποστήριξε, τα αυξημένα κόστη στην ηλεκτροδότηση γεωτρήσεων, αντλήσεων και γενικότερα στην διαδικασία
τόσο της άντλησης του νερού όσο και της διανομής του μέχρι τον τελικό καταναλωτή, αυτό το αυξημένο κόστος θα μπορούσε υπό κάποιες συνθήκες, εάν δεν μπορούν και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν μπορούν να το συγκρατήσουν οι δημοτικές επιχειρήσεις, να μετακυλιστεί στον τελικό καταναλωτή με αποτέλεσμα να χρειαστεί να υπερτιμολογηθεί αυξημένο κατά πολύ το πόσιμο νερό. Έχουμε κάνει από το φθινόπωρο, από το Σεπτέμβριο, συγκεκριμένες προτάσεις. Η μία πρόταση που αφορά τον ίδιο τον καταναλωτή είναι, και δεν είναι υποφελία των επιχειρήσεων, είναι υποφελία του καταναλωτή, ήταν να μειωθεί ο ΦΠΑ του νερού από το 13% στο 6%. Ναι. Μπορεί να γίνει χωρίς καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι μέσα στα όρια που μπορεί η ελληνική πολιτεία να πάρει αποφάσεις. Συνολικό κόστος για όλη την Ελλάδα και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη μαζί είναι 44 εκατομμύρια. Δεν το κάνανε. Παρότι κάποια στιγμή το ψελίσαν ότι το υπόσχονται έστω για 6 μήνες μέχρι να περάσει η κρίση. Άλλα πράγματα που είπαμε ήταν ότι η ρήτρα προσαρμογής για τις κοινοφελείς επιχειρήσεις όπως είναι η αυτοδιοίκηση να παγώσει τελείως. Τώρα από το Γενάρη και μετά πάει στο 50% αυτό το πάγωμα, όχι όμως 100%, και ενώ ήδη έχουν φθορευτεί ένα τεράστιο ποσό χρέη σε όλες τις ΔΕΙΑ, οι οποίες δεν πληρώνουν την ενέργεια, και θα βρεθεί κάποια στιγμή οι πάροχοι ή θα διακόψουν την παροχή, οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει σε όλη την Ελλάδα, ή θα αναγκαστούν επιτέλους να κουβεντιάσουν σοβαρά, γιατί εμείς ζητήσαμε και το να υπαχθούμε σε ειδικό τιμολόγιο. Είμαστε μεγάλοι καταναλωτές. Δεν είμαστε ένα απλό νοικοκυριό να μας αντιμετωπίζουν έτσι χωρίς να γίνονται ειδικότερες συμφωνίες πάνω στα τιμολόγια μας. Μάλιστα. Είναι κάτι που και η ΡΑΕ έπρεπε σαν ρυθμιστική αρχή να το δει. Αφήνει την ασυδοσία του παρόχου, χωρίς να σκέφτεται ότι πίσω από τις κοινοφελείς επιχειρήσεις είναι τελικά οι πολίτες που θα πληρώσουν τον λογαριασμό. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στις αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς εντείνονται οι αγρότες στους δρόμους, στα μπλόκα, όπου αυξάνονται ανά την Ελλάδα και σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Τις τελευταίες ημέρες, από την περασμένη Τρίτη, έχει προσθεθεί ένα ακόμη μπλόκο λίγο έξω στην νότια είσοδο της πόλης της Κοζάνης, στον δρόμο προς την Εθνική Οδό για Λάρισα. Οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους δεξιά και αριστερά του δρόμου, ενώ στην διάθεσή τους και στις προθέσεις τους είναι να κλιμακώσουν τον αγώνα. Πάμε να δούμε το βίντεο και θα επανέλθουμε. Συνέχεια οι αγρότες εδώ της Κοζάνης, στον κόβο της Λάρισας. Καλημέρα και από εμάς. Βρισκόμαστε για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα εδώ πέρα στο μπλόκο της Κοζάνης. Διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματά μας. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, τα ξαναείπαμε και τις προηγούμενες μέρες και στην κινητοποίηση της περιφέρειας και στο συλλαλητήριο στην πλατεία. Το κόστος πρώτης παραγωγής είναι δυσβάσταχτο. Το ρεύμα έχει ακριβήνει πάρα πολύ με τη ρήτρα προσαρμογής. Έχουμε πολλά προβλήματα που πλήττουν τον τομέα μας. Ζητάμε βοήθεια και στήριξη από την κυβέρνηση, από την περιφέρεια, από όποιον μπορεί να μας βοηθήσει. Δεν είναι ότι αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχουμε δουλειές και βρισκόμαστε στον δρόμο, μέσα στο κρύο, μακριά από τα σπίτια μας, από τις οικογένειές μας. Βγήκαμε για να διεκδικήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας. Ζητάμε τη στήριξη όλων να είναι μαζί μας. Κλιμακώνεται ο αγώνας. Σιγά σιγά, ναι, μαζευόμαστε περισσότερα τρακτέρ και περισσότερος αγροτικός πληθυσμός. Πηγαίνουμε καλά και ελπίζουμε όλο αυτό να έχει μια θετική εξέλιξη σε όλο αυτό. Ναι, έχει πάρθει απόφαση εδώ και σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να είμαστε στους δρόμους, να στηρίξουμε τον αγώνα που γίνεται στα υπόλοιπα μπλόκα στην Ελλάδα, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο έπακρο. Τα προβλήματα είναι μεγάλα και πλέον είναι θέμα βιωσιμότητας. Τώρα εσύ είσαι ένας νέος αγρότης. Πόσο ψαλιδίζονται τα όνειρα ενός νέου ανθρώπου που ασχολείται με τον αγροτικό τομέα? Κοιτάξτε να δείτε. Αν ήταν μια φορά δύσκολο, αυτή τη στιγμή πολλαπλασιάζεται, γιατί το κόστος παραγωγής είναι στα ύψη και τα περιθώρια κέρδους έχουν σμικρινθεί σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm.
Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνουμε στον υπόλοιπο κόσμο, στην κοινωνία? Να ξεσηκωθεί, να διεκδικήσει, γιατί αυτή τη στιγμή δεν πληττόμαστε μόνο εμείς. Είναι το κόστος ενέργειας το οποίο είναι κοινό για όλους. Είναι τα καύσιμα τα οποία δεν τα έχουμε μόνο οι αγρότες. Δεν κάνουμε ένα αγώνα μόνο για μας, τον κάνουμε συνολικά για όλη την κοινωνία. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών. Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Δυτικής Μακεδονίας στηρίζει τον πανδίκαιο αγώνα των αγροτών, όπως στήριξε με ψήφισμα και τους εργάτες της Κόσκο, της Λάρκο, των Πετρελαίων Καβάλας. Πλέον όλοι οι εργαζόμενοι σαν κίνημα, οι μικρομεσαίοι αγρότες, δίνουν αγώνα για την επιβίωση. Οι αγώνες κερδίζονται στο δρόμο, στην πάλη και μόνο. Γιατί απολέσαμε δικαιώματα πολύ εύκολα τα τελευταία χρόνια με αφορμή τα μνημόνια και χίλια δυο άλλα. Φυσικά οι ελληνικές κυβερνήσεις ακολουθούν τις προσταγές της αγροτικής συγκεκριμένα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επιταγές. Αυτό κάνει απαγορευτικό στους αγρότες μας να μπουν στα χωράφια τους με αυτούς τους όρους να καλλιεργήσουν. Παραμένουμε στο θέμα της κινητοποίησης των αγροτών και στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε τα του μπλόκου της κινητοποίησης στην Κοζάνη αλλά και γενικότερα για τα προβλήματα των αγροτών είναι ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κοζάνη, Σερβίων και Βελβεντού, ο κύριος Γιώργος Τρουμπούκης, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε. Κύριε αντιπρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θέλω να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα και να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Σας είδαμε νωρίτερα το μεσημέρι στο ρεπορτάζ να βρίσκεστε δεξιά και αριστερά του δρόμου του κόμβου προς Λάρισα και αυτό να το κάνετε μέρες τώρα. Και θέλω να μας θυμίσετε τι είναι αυτό, ποια ήταν αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη που σας έβγαλε στους δρόμους. Στους δρόμους μας έβγαλε για το κόστος παραγωγής, που δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, στα λιπάσματα που έχουν ξεφύγει, ο τόνος έχει φύγει πάνω από 400 ευρώ αν έχουν ανεβεί, το ΦΠΑ στο πετρέλαιο με 2 ευρώ τώρα, αν φτάσει 2 ευρώ το πετρέλαιο, εμείς δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα χωράφια μας. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα για μας. Η κυβέρνηση έχει πάρει κάποια μέτρα και λέει ότι προσπαθεί να στηρίξει στο βαθμό που μπορεί. Τι επιπλέον διεκδικείτε και τι είναι αυτό που τελικά θα σας πείσει να μαζέψετε τα τρακτέρ και να αποσυρθείτε από τα μπλόκα? Σε εμάς το αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες, το ρεύμα για τα αρδευτικά, που είναι πάλι γιατί εμείς το πληρώνουμε στα αρδευτικά, το ρεύμα έχει αυξηθεί πάρα πολύ, το διπλάσιο από ό,τι ήτανε. Στα λιπάσματα, όπως σας είπα, και το πιο κυριότερο του πετρέλαιο. Υπάρχει συμμετοχή, υπάρχουν συνάδελφοι σας αγρότες που έρχονται, αναβάρδιες που κρατούν τα μπλόκα σε λειτουργία? Είμαστε όλο το 24ωρο εδώ, είμαστε, αλλάζουμε μεταξύ μας, καθόμαστε εδώ. Όλο το βράδυ ξενυχτάμε εδώ, συζητάμε. Είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο. Κακά τα ψέματα. Αλλά είμαστε εδώ, παραμένουμε εδώ. Με τέτοιο καιρό εμείς ήταν να κατηγούμε να ρίξουμε τα λιπάσματα. Με το κόστος που έχει το λιπάσμα δεν μπορούμε να το ρίξουμε. Να πάμε να πάρουμε από τους γεωπόνους τα λιπάσματα. Οι τιμές είναι αυξημένες πάρα πολύ. Το τριπλάσια της 100 κιόλας είναι. Είναι αδύνατο να μπούμε στα χωράφια τη στιγμή εμείς μέσα. Και βεβαίως, φαντάζομαι το ισοζύγιο των εξόδων με τα όποια έσοδα, όποια ωφέλη θα έχετε, θα είναι αρνητικό και άρα μη βιώσιμο. Θα είναι αρνητικό. Δηλαδή, εμείς να ρίξουμε λιπάσματα τις τιμές που υπάρχουν, δεν θα ρίξουμε. Η παραγωγή θα είναι μειωμένη. Δεν θα έχει. Αυτό είναι για το κράτος είναι και για την Ελλάδα. Δεν θα υπάρχουν προϊόντα. Τώρα, επειδή είστε και νέος ως άνθρωπος σε ηλικία εννοώ και ναι, πολλοί είναι και είδαμε πολλούς νέους αγρότες στα μπλόκα. Αυτό δεν είναι και ένα γεγονός που αποθαρρύνει τον νέο να ασχοληθεί με τη γη, να μείνει στον πρωτογενή τομέα? Διαλέξαμε ένα κλάδο, κακλός ή κακός,
διαλέξαμε να μείνουμε στα χωριά μας. Μπήκαμε να ασχοληθούμε με τα χωράφια. Όταν, πώς να σας το πω τώρα, είναι δύσκολο να... Δηλαδή θα σταματήσουμε, ό,τι αγορές κάναμε από ένα μικρό τρακτεράκι, και, μια σπατική και, μικρή... Και έχετε επενδύσει και πολλά. Και πάρα είναι πολλά, και τα, πάρα τα αγροτικά φόδια, εργαλεία, είναι δαπανηρά, είναι μεγάλα ποσά. Μεγάλα ποσά και δεν μπορούμε να τα επεξέρθουμε στη γη το αυτή τη στιγμή. Δεν επενδύσαμε μόνο για να πούμε ότι πήραμε αυτό, κάναμε εκείνο. Αυτά τώρα, αυτοί οι κόποι που πάνε, πάνε χαμένοι δηλαδή. Αυτό, εκεί θέλω να μας στάσουν. Ότι να πούμε, σταματήστε τη γεωργία, ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Και μείναμε στα χωριά μας, το πιο κυριότερο. Δεν φύγαμε έξω. Τώρα υπάρχουν συμπολίτες μας, υπάρχουν φορείς που σας επισκέφτηκαν, άνθρωποι που περνούν από τον μπλόκο και σταματούν, ρωτούν, λένε είμαστε μαζί σας, ξέρω εγώ, υπάρχει μια συμπαράσταση, υπάρχει ένα κίνημα που λειτουργεί γύρω από αυτό. Σήμερα ήρθε ο Σύλλογος των Γιατρών, μας είπε είμαστε μαζί σας, ο Σύλλογος Γυναικών ήρθανε σήμερα. Όπως είπατε, περνάει πολλοί κόσμος, ρωτάει παιδιά ποια είναι τα αιτήματα, αυτά και αυτά. Λέει έχετε δίκιο, πού να το βρούμε όμως. Και ειδικά σε ό,τι αφορά τα καύσιμα και το ενεργειακό με το ηλεκτρικό ρεύμα, νομίζω είναι έτοιμο όλης της κοινωνίας και όχι μόνο των αγρότων. Όχι μόνο τους αγρότες. Είναι για όλους. Μα δεν είναι, παλεύουμε για εμάς, σαν αγρότες, αλλά τα θέματα που βάζουμε είναι και για όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο καθ' αυτού για τους αγρότες. Τώρα, από εδώ και πέρα, κλείνουμε εβδομάδα. Υπάρχει κλιμάκωση, υπάρχει σχέδιο. Τι ακριβώς, ή μένετε εκεί και ανάλογα με το πανελλαδικό και την έκβασή του. Μένουμε εδώ, τη Δευτέρα είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα ανεβούμε, συζητάμε να ανεβούμε πάλι πάνω, να είμαστε και εκεί παρόν. Η πανελλαδική έχει κλείσει με τον κύριο Μητσοτάκη συνάντηση με την πανελλαδική, να καταθεθούν τα αιτήματα επί τόπου. Είμαστε συνόηση με όλα τα μπλόκα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. Γεια σας. Να είστε καλά. Κινητοποιήσεων συνέχεια. Σήμερα είχαμε στάση εργασίας στους Δήμους. Οι εργαζόμενοι των Δήμων, κυρίως της Καθαριώτας και των Πρασίνων, αλλά και των Τεχνικών Υπηρεσιών, πραγματοποίησαν στάση εργασίας από την έναρξη της πρωινής βάρδιας μέχρι τις 11 το πρωί, διαμαρτυρώμενοι για την πρόθεση και τον σχεδιασμό της κυβέρνησης να ξαναδεί τα βαρέα και ανθυγινά. Όπως λένε, η τυχόν επανεξέταση εγκυμονεί κινδύνους και μείωση στο τελικό εισόδημα των εργαζόμενων. Είναι άδικο, όπως τονίζουν, το να εξαιρεθούν από τα βαρέα και αθυγινά εργάτες Καθαριώτας και Πρασίνου. Οι εργαζόμενοι του Δήμου Εορδέας, μετά από την προκήρυξη της στάσης εργασίας της ΠΟΕΟΤΑ, κάνουν στάση εργασίας. Διεκδικούν να μην πειραχτούν τα βαρέα και ανθυγινά επιδόματα, όπως προκύπτει από το πόρισμα της Επιτροπής που έβαλε η κυβέρνηση. Κάθε μείωση, έστω και ένα ευρώ, θεωρείται μείωση μισθού. Δεν θα το επιτρέψουμε. Μιλάμε για ποιες κατηγορίες εργαζομένων. Περιλαμβάνει όλα τα βαρέα και ανθυγινά, δηλαδή τους εργάτες καθαριότητας. Περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους, γίνεται μια τακτοποίηση υποτίθεται, αλλά είναι προσχηματικό αυτό, δεν είναι τακτοποίηση, αυτό είναι ξανά μείωση μισθού σε ορισμένες κατηγορίες. Συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι της Καθαριώτητος, των συνεργείων του Δήμου Εορδέας στην στάση εργασίας από 7 έως 11 και διεκδικούμε να μην πειραχτεί ούτε ένα ευρώ από το επίδομα, να μην γίνει καμία μείωση. Θα πάμε σε μία ακόμη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ο Σύλλογος Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων, ο Πασάς ΔΕΗ, πραγματοποίησε σήμερα στην Πτολεμαϊδα, στα πλαίσια πανελλαδικής δράσης, συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από τα ταμεία της ΔΕΗ. Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονται για την ακρίβεια και την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Καταγγέλουμε την απαράδεκτη και αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και της διοίκησης της ΔΕΗ, που με τις αλλεπάλληλες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα έρχεται να δώσει ένα άλλο χτύπημα στο λαϊκό εισόδημα. Με τις αλλεπάλληλες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα
τα καύσιμα, τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, χτυπιέται η λαϊκή οικογένεια. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Καλούμε σε λαϊκό ξεσηκωμό όλοι στα συλλαλητήρια ενάντια στην ακρίβεια. Να καταγγείλουμε την αντιλαϊκή πολιτική που συνεχίζεται σε βάρος της λαϊκής οικογένειας και της εργατικής τάξης. Εμπρός, λαέ, μη σκύβει στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εμπρός, λαέ, μη σκύβει στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Ο Πασάς ΔΕΗ κάνει παράσταση διαμαρτυρίας εδώ μπροστά στο ταμείο. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αλληλεγγύης Συνταξιούχων έκανε το κάλεσμα και συμμετέχουν φυσικά και άλλα σωματεία όπως το Σωματείο Ενέργειας, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος. Διαμαρτυρόμαστε ενάντια στις μεγάλες ανατιμήσεις της ενέργειας γενικότερα και ειδικότερα του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και γενικότερα της ενέργειας χάθηκαν. Οι μισθοί και οι συντάξεις μας έχουν εξανεμιστεί και φυσικά η ακρίβεια συνολικότερα, γιατί παρασέρνουν όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, έχουν χαθεί. Είναι μια πρώτη διαμαρτυρία και φυσικά εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα, θα συμμετέχουμε και στο μεγάλο συλλαλητήριο στις 26 του μήνα ενάντια στην ακρίβεια στα 2 χρόνια πανδημίας, στις 26 του μήνα και εδώ στην πλατεία της Τελεμαΐδας. Και φυσικά θα ενώσουμε τη φωνή μας με όλο το λαό για να μπορέσουμε να σπάσουμε αυτό το κύμα ακρίβειας, γιατί στην κυριολεξία μας τσακίζει τη ζωή. Και μία είδηση που αφορά τους συνταξιούχους, κυρίως αυτούς που εργάστηκαν στην ΔΕΗ, με απόφαση πρωτοδικίου, σε πρωτόδικη απόφαση καλείται τα ασφαλιστικά ταμεία, καλούνται να δώσουν στα αναδρομικά και τον αναλογούντα τόκο. Σύμφωνα με την απόφαση θα πρέπει να δοθούν οι τόκοι αναδρομικά του 11μήνου στους συνταξιούχους της ΔΕΗ. Σχετική δήλωση για αυτό ρωτήθηκε και μας απάντησε ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΔΕΗ, ΕΟΡΔΕΑΣ, ο Αναστάσιος Δημάκης. Είναι η 14557 του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας, όπου λέει η απόφαση ότι θα πρέπει να μας δώσουν τους τόκους από τα αναδρομικά που μας δώσανε τον Οκτώβριο του 20. Και στη συνέχεια μας θα φορολογούν από 33 μέχρι 50%, δηλαδή τα μισά από αυτά τα λεφτά μας τα παίρνουν πίσω. Κύριε Μαυρίδη, είναι η δικαίωση μιας απόφασης που πήραμε το 2015 σαν Διοικητικό Συμβούλιο και καλέσαμε τότε στους συναδέλφους μέλη μας να κάνουμε αγωγές και να διεκδικήσουμε τις παράνομες περικοπές από τους νόμους 4051 και 4093 της του 12 της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου τότε, και είναι ακριβώς οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας 2287 και 2288 πάλι του 2015 που βγάλαν αυτές τις περικοπές παράνομες και αντισυνταγματικές. Κρίναμε τότε σκόπιμο, θα πρέπει να θυμηθούμε πότε έγινε αυτό, δηλαδή έγινε τον Ιούνιο το 2015, τότε που τάσιαζε η φοβέρα και τα πλάκουν οι σκλαβιά, που από τη μία το Δουνουτού και από την άλλη η Τρόικα λέγανε στην τότε κυβέρνηση ότι αν θα εφαρμόσεις τις δικαστικές αυτές αποφάσεις θα πρέπει τα λεφτά πάλι από τους συνταξιούχους, από τη συνταξιδοτική δαπάνη να τα πάρεις, από τη μία, και από την άλλη η Τρόικα ήθελε να κατέβει άλλο ένα 3% η συνταξιδοτική δαπάνη, που σημαίνει άλλα 4,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή θα μας κόβαν άλλα περίπου 100 ευρώ από την Εθνική Σύνταξη. Τότε λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα, εμείς νομίζω ότι ορθά κάναμε και εκτιμήσαμε ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε δικαστικά αυτά τα λεφτά. Και αυτό κάναμε. Καλέσαμε λοιπόν τα μέλη μας και κάναμε αγωγές, και μάλιστα όπως ενθυμίστε τότε μας κουβαντούσαν κιόλας ότι πηγαίναμε σε δικηγόρους, ότι το ένα το άλλο, ότι οι αγώνες δεν γίνονται δικαστικά. Οι μεν από τα αριστερά λέγανε ότι οι αγώνες γίνονται στο πεζοδρόμιο, οι άλλοι από την άλλη την μεριά λέγανε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα μας τα δώσει, και εν πάση περιπτώσει οι συνάδελφοι κάνουν τα συμπεράσματά τους.
Αυτή η απόφαση πόσους συνταξιούχους αφορά, αυτή, αυτή η απόφαση. Είναι μόνο όσους προσέφυγαν ή ενδεχομένως καλύπτει και αυτούς που δεν προσέφυγαν? Όχι, οι αποφάσεις των διοικητικών πρωτοδικείων καλύπτουν αυτούς που έχουν προσφύγει, έχουν κάνει αγωγές, διότι εκδικάζονται ποσά. Για τον καθέναν από εμάς, όπως λέει και η απόφαση, θα πρέπει ο ΕΦΚΑ ανάλογα με τα χρήματα που μας έδωσε να υπολογίσει τους τόκους για να μας δώσει. Άλλες είναι οι αποφάσεις που καλύπτουν όλον τον κόσμο. Αυτές είναι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Είναι οι πιλωτικές αποφάσεις όπου δίνουν οδηγίες, ας πούμε, στα διοικητικά δικαστήρια για να ακολουθηθούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Άλλο είναι εκείνο. Τώρα, για μας, εμείς περιμένουμε τώρα περίπου στις 100 ακόμα αποφάσεις, γιατί περίπου άλλες 100 είναι οι αγωγές που έχουμε κάνει. Καλύπτουν 1.100 περίπου άτομα από το δικό μας το σωματείο και από τα άλλα τα σωματεία στην Ομοσπονδία, τα δικά μας που είναι δηλαδή των Κυκλάδων, των Ιωαννίνων, του Αλιβερίου κτλ. Που και αυτοί ακολούθησαν και κάναν μαζί μας αγωγές. Δηλαδή για τη ΔΕΗ περίπου καλύπτουμε με αγωγές τα 2.000 άτομα. Οι άλλοι θεώρησαν να μην κάνουν καθόλου αγωγές και θυμάστε σας καλούσαν τότε στα γραφεία να μας υποφαντήσουν ότι εμείς έχουμε δικηγόρους και τα παίρνουμε τους δικηγόρους. Και εδώ θα πρέπει να πω και το εξής για να το ξέρουν και οι συνταξιούχοι. 10 ευρώ μας πήρε ο δικηγόρος για κάθε αγωγή. Δηλαδή, πόσο έπρεπε να πληρώσουμε στον δικηγόρο και 4% προμήθεια. Αυτό για να τα ακούν και οι υπόλοιποι συνταξιούχοι για να δουν σε ποιους δικηγόρους τους στέλνουν και αν θα τους στείλουν. Αλλάζοντας θέμα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια επίσκεψη στο πολιτικό ουσιαστικά ρεπορτάζ, αλλά με αφορμή μιας πρόσφατης επίσκεψης που πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα ο βουλευτής του ΜέΡΑ 25 στην περιοχή μας, στο Ενεργειακό Κέντρο, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, ο Κρήτων ο Αρσένης, με τον οποίο έχουμε την εξαιρετική χαρά να συνομιλούμε στην ηλεκτρονική μας σύνδεση. Κύριε Αρσένη, καλησπέρα. Θέλω με αφορμή την επίσκεψή σας να κάνουμε αυτή την κουβέντα, ξεκινώντας από αυτήν την ίδια την επίσκεψη στο Ενεργειακό Κέντρο και τι αποκομίσατε από αυτήν την επαφή. Ναι, ομολογουμένως, αν και έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, δεν είχα έρθει στην Πτολεμαϊδα. Νομίζω ότι είναι συγκλονιστικές οι εικόνες της αποβιομηχάνησης αυτή τη στιγμή. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια απολυμνητοποίηση η οποία είναι ναι μεν απαραίτητη, όμως δεν είναι απαραίτητο να οδηγεί σε ένα κοινωνικό όλεθρο που οδηγεί αυτή τη στιγμή. Επισκέφθηκα και συνάντησα φορείς και στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδα. Αν δεν προχωρήσουμε άμεσα στην αποκατάσταση περιβαλλοντική, θα έχουμε να τρώει την χωριά και γη αυτό το κενό που έχει δημιουργηθεί 350 μέτρων εκεί πέρα. Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να απασχολήσουμε και να αποτρέψουμε την κοινωνική ερήμωση, γιατί ξέρετε, η αποκατάσταση εδαφών μας επιτρέπει για 10 χρόνια να απασχολήσουμε τους εργαζόμενους στα λιγνητορυχεία. Και πρέπει παράλληλα να προχωρήσουμε σε μετατροπή των λιγνητικών μονάδων σε μονάδες αποθήκευσης ενέργειας. Το δίκτυο είναι εκεί, τα κτίρια είναι εκεί και θα επιτρέψει αυτό να απασχολήσουμε τους εργαζόμενους στα λιγνητορυχεία. Όμως πρέπει να δώσουμε και μια ανάσα και στα νοικοκυριά. Με την ένταξή τους σε ένα πρόγραμμα εξοικονομώ κατοίκων όλα τα νοικοκυριά της Δυτικής Μακεδονίας, με παράλληλη κατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη, αυτό καταλαβαίνετε θα κινητοποιήσει πάρα πολλά μικρά επαγγέλματα, θα υπάρχει μια μικρή αντί της ύφεσης, θα υπάρχει μια μικρή ανάκαμψη οικονομική. Την ίδια στιγμή με τα εισοδήματα από την παραγωγή ρεύματος από τα φωτοβολταϊκά θα υπάρχει μια μικρή αποκατάσταση των εισοδημάτων που καταραίουν, θα υπάρξει μια μικρή δηλαδή ανακούφιση. Και χρειαζόμαστε όλα αυτά τα μέτρα για να μπορέσουμε με την αποκατάσταση την περιβαλλοντική να πάρουμε μια παράταση στην απασχόληση για 10 χρόνια μέχρι να μπορέσει να γίνει μετάβαση σε μια καινούργια δραστηριότητα. Αυτή τη στιγμή πάμε φουλ ολοταχώς προς το κενό. Το 2023 είναι εδώ. Δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό σχέδιο. Είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση και συζήτηση σε επίπεδο εκθέσεις ιδεών και δεν υπάρχει και χρόνος για μια δίκαιη μετάβαση. Ξέρετε, απλά πάμε σε μια ερημοποίηση. Ξέρετε, κύριε Αρσένη, φαντάζομαι σας το έχουν μεταφέρει προσπαθώντας να μεταφέρω αυτό που ο μέσος πολίτης της περιοχής θα σας έλεγε, είναι ότι η περιοχή
το προηγούμενο διάστημα, τον προηγούμενο αιώνα, αν θέλετε, στα μέσα του 20ου αιώνα, έβαλε πλάτη για την εκβιομηχάνηση της χώρας, για την ενεργειακή βιομηχανία της χώρας, την ηλεκτροδότηση της χώρας. Και το έκανε εις βάρος του περιβάλλοντος και της υγείας του ενδεχομένως. Σήμερα καλείται να πληρώσει αυτό με μία ακόμη, βάζοντας πάλι πλάτη στην απολιγνητοποίηση. Σωστά το περιγράψατε, στην βιασύνη της απολιγνητοποίησης, χωρίς να έχουμε την αντιπρόταση και για την αποκατάσταση των εδαφών του περιβάλλοντος, όπως επαγγελματικά εσείς έχετε την ιδιαίτερη ευαισθησία, αλλά και της ανεργίας που εκτινάσετε στην περιοχή. Και αυτό στο και ενδεχομένως και εις βάρος και της εθνικής, θα έλεγα, οικονομίας, γιατί η δεδομένη χρονική στιγμή νομίζω ότι είναι λαθεμένη στην απολιγνητοποίηση λόγω και της έκρηξης του φυσικού αερίου. Υπάρχουν λύσεις. Το πιο βασικό αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό προτείναμε τα μέτρα αυτά, δηλαδή απασχόληση των εργαζομένων στα λιγνητορυχεία, στα έργα αποκατάστασης πλέον. Απασχόληση των εργαζομένων στις λιγνητικές με τη καινούργια τους χρήση στα θερμικές αποθήκες. Ενίσχυση των τοπικών εισοδημάτων με ένα εξοικονομώ κατοίκων για όλα τα νοικοκυριά και με τα φωτοβολταϊκά στέγη. Όμως χρειάζεται και ενίσχυση και του εμπορικού κόσμου. Θα είμαι ξεκάθαρος, είχα συνάντηση και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πτολεμαϊδας. Η κατάσταση εκεί πέρα, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι δραματική, με μείωση του τζίρου 50% τα τελευταία λίγα χρόνια. Πόσο μάλλον τώρα με την ακρίβεια που η κατάσταση γίνεται αποπληκτική πραγματικά. Κατέθεσα ήδη επίκαιρη ερώτηση για την υποστελέχωση του ΟΑΕΔ στην Πτολεμαϊδα, που έχει ακόμη δύο εργαζόμενους. Αυτό ακριβώς, βάλτε μια ανατελεία. Εκεί στον ΟΑΕΔ, την ώρα που τρέχουν προγράμματα και καλώς τρέχουν για να απασχοληθεί ο κόσμος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να στηριχτούν, γιατί δεν μπορούν να τα καταφέρουν να προσλάβουν οι ίδιες εργαζόμενους, η υποστελέχωση του ΟΑΕΔ ουσιαστικά είναι ένα δώρο-άδωρο. Δηλαδή τελικά δεν υλοποιούνται και αποθαρρύνεται ο κόσμος να συμμετέχει στα προγράμματα αυτά. Γι' αυτό κατέθεσα άμεσα. Είχα δεχθεί ήδη από προχθές επίκαιρη ερώτηση, καλώντας επιγόντως τον αρμόδιο υπουργό να έρθει στην Βουλή και να απαντήσει πώς θα λύσει το θέμα της υποστελέχωσης άμεσα. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, από τα ελάχιστα εργαλεία που δίνει αυτή τη στιγμή η πολιτεία για την αντιμετώπιση της κοινωνικής κατάρρευσης μέσα από την απολιγνητοποίηση, αυτό να μην μπορεί να εφαρμοστεί λόγω της υποστελέχωσης. Δεν μπορούν να έχουν την ευαισθησία, δηλαδή, να προσλάβουν προσωπικό, το αναγκαίο προσωπικό στον ΟΑΕΔ μιας πόλης 35.000 κατοίκων, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένα κοινωνικό αδιέξοδο πρωτόγνωρο με τα φιλιακά στη χώρα μας. Οπότε ζητάμε την ενίσχυση και ζητάμε να μας πει και τι θα γίνει μέχρι να προσληφθούν αυτοί οι άνθρωποι για να ξεμπλοκάρουν τα προγράμματα, για να μπορούν να βρούνε άνθρωποι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ανεργία, να βρούνε θέσεις απασχόλησης και να ενισχυθούν και οι τοπικές επιχειρήσεις, που επίσης αντιμετωπίζουν το κίνδυνο του κλεισίματος, πόσο μάλλον τώρα μέσα στην ακρίβεια. Δεν ξέρω αν ήρθατε από την πλευρά της Θεσσαλονίκης ή αν διανύσατε την πλευρά από τη Λάρισα προς την Δυτική Μακεδονία. Αν κάνατε το δεύτερο, φαντάζομαι ότι θα είδατε εκεί την διαδρομή, που πραγματικά το λέω για να βάλω το ζήτημα το ότι πώς θα επενδύσει κανείς στην περιοχή μας όταν δεν έχουμε τα οδικά δίκτυα που πρέπει, όταν δεν έχουμε το σιδηρόδρομο που πρέπει, όταν δεν έχουμε το αεροδρόμιο που πρέπει και είμαστε και ηπειρωτική περιοχή, άρα δεν έχουμε και το λιμάνι που πρέπει. Πώς να γίνει ανταγωνιστική μια τέτοια επιχείρηση που θα επενδύσει στην περιοχή? Ναι, προφανώς, βέβαια, ξέρετε, επειδή είμαι και χωροτάκτης στο πρώτο πτυχίο, όλα τα μεγάλα, οι μεγάλοι άξονες, αν δεν έχεις πόρους να τραβήξεις δραστηριότητες, σου τραβάνε δραστηριότητες προς άλλες περιοχές που σε συνδέουν. Σωστά. Οι καλοί δρόμοι μπορεί να διώξουν και όχι να φέρουν. Έχετε δίκιο. Οπότε θέλει προσοχή τι ακριβώς δραστηριότητες θα μπουν. Για μας, καταρχήν να πω ότι η κυβέρνηση ανακοινώνει 7 δις όμως στην επόμενη πενταετία. Δεν θα πω αν είναι λίγα ή πολλά, θα πω όμως ότι πάνε σε λάθος μέρος. Ναι. Επιτρέψτε μου, τα 7 δις δεν είναι δημόσιοι πόροι, δεν είναι δημόσιες επενδύσεις, είναι και με την όχλευση που θα γίνει από τον ιδιωτικό τομέα. Το σύνολο της δραστηριότητας ελπίζουμε ότι θα φτάσει σε αυτό το ποσό. Ακριβώς, πόσο μάλλον. Όμως όταν αυτά τα 7 δις θα πάνε σε αιωλικά και φωτοβολταϊκά τελικά, επισκέφτηκα χωριά που είδαμε, πρώτη φορά έχω δει στη ζωή μου, κρυστάλλινα βουνά,
βουνά από γυαλί πλέον. Είναι συγκλονιστικά. Όλα αυτά δεν έχουν σχέση με την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, γιατί χρειαζόμαστε λόγω κλιματικής κατάρρευσης όλη την αγροτική γη και χρειαζόμαστε τη φύση αλόβητη. Χρειαζόμαστε, αν θέλουμε να καταστήσουμε κάτι, να τα πάμε κοντά στον άνθρωπο, στις ταράτσες, στις στέγες. Εκεί πέρα ναι. Και εκεί πέρα μας λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να το κάνουμε. Όμως αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι δεν θα παραχθούν θέσεις απασχόλησης. Αν τα 7 δις πάνε σε φωτοβολταϊκά και αιωλικά, τότε θα έχουμε συνολικά, θα δείτε, τις τάξεις των 100 θέσεων απασχόλησης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στην Νότια Εύβοια, με τις 400 και πλέον ανεμογεννήτριες, όλες και όλες τις θέσεις απασχόλησης δεν ξεπερνάνε τις 68. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, μιλάμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ μικρή αντιστροφή της πληθυσμιακής ερήμωσης από τέτοιο μέτρο. Θα πάνε σε λάθος μεριά αυτά τα χρήματα. Πρέπει να πάμε να στείλουμε τα χρήματα εκεί πέρα που άλφα μας επιτρέπουν να προστατεύσουμε τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης, και γι' αυτό μίλησε για την περιβαλλοντική αποκατάσταση. Δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό το ζήτημα, είναι και οικονομικό. Είναι για να σώσουμε τα χωριά που θα καταρρεύσουν. Είδα τη γη ανοιγμένη κοντά σε αυτά στα μεγάλα λιμνητορυχεία. Όμως επίσης πρέπει να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Θεωρώ ότι το μέλλον της περιοχής συνεχίζει να είναι ενεργειακό. Πόσο όμως? Δεν είναι τα χρήματα στις ΑΠΕ, δεν είναι σε αυτό που τα καθιστά. Δεν είναι αυτό που κάνει το αιωλικό πάρκο ή το φωτοβολταϊκό. Αυτό πάνε σε κάποιους ιδιώτες. Είναι ποιος παράγει την τεχνολογία, την έρευνα και την τεχνολογία. Θεωρώ ότι η προσοχή όλων μας θα πρέπει να είναι να υπάρξει τρομερά κίνητρα προκειμένου να γίνει το κέντρο έρευνας και τεχνολογίας της Ελλάδας σε αυτά τα ζητήματα. Και γιατί όχι να έχει ένα διεθνή χαρακτήρα. Θα πρέπει να δοθούν επενδυτικά κίνητρα πρωτόγνωρα, τα οποία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο επενδυτικό σχέδιο, στο αναπτυξιακό νόμο δυστυχώς της χώρας, προκειμένου η επόμενη μέρα, σε 10 χρόνια, να μας βρει σαν ένα κέντρο έρευνας και τεχνολογίας για την ενέργεια, μαζί με τη μετατροπή των λιμνητικών σταθμών σε θερμικές αποθήκες της Ελλάδας, μέσα από το υφιστάμενο δίκτυο, το οποίο θα χρειαστεί να γίνει αφίδρομο, μαζί με τα φωτοβολταϊκά στις στέγες των σπιτιών και των ταρατσών και στα δημόσια κτίρια. Αυτό συνιστά ένα μοντέλο το οποίο θα επιτρέψει τη συνέχεια της σημασίας για την ενέργεια στο σήμερα όμως, όχι στο χθες. Σας ευχαριστώ πολύ. Προς το παρόν πάντως, κύριε Αρσένη, η περιοχή για μία ακόμη φορά βάζει πλάτη, γιατί λόγω της ύπαρξης των δικτύων μετατρέπεται από βιομηχανική περιοχή σε μια περιοχή, όπως είπατε, με βουνά από καθρέφτες για να γίνουν φωτοβολταϊκά, χάνοντας και τον ζωτικό χώρο του πρωτογενής τομέα, των έφορων χωραφιών. Και μια παρατήρηση. Μιλάει η κυβέρνηση για πολυνητοποίηση. Εμείς ως ΜΕΡΑ25 και ο κόσμος παγκόσμιο αυτή τη στιγμή μιλάει για απανθρακοποίηση. Δεν έχει νόημα να αντικαταστήσεις το λιγνίτι με το φυσικό αέριο. Έχετε δίκιο, γιατί είναι καύσιμο. Το ίδιες υποβές είναι στην ουσία. Γιατί είναι καύσιμο και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και θα κουβεντιάσουμε τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ, του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από την τελευταία δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας μέσω του τηλεοπτικού σταθμού Αντένα και την, θα έλεγα, μεγάλη, σημαντική, ανάλογα την ερμηνεία, αύξηση του ποσοστού που λαμβάνει το δικό σας κόμμα, αλλά και την κατά πολλούς αναμενόμενη φθορά της κυβέρνησης κατά μία ποσοστιαία μονάδα, μετά και τα όσα συνέβησαν στην Αττική Οδό και τους χειρισμούς στην κακοκαιρία. Το 14,6 είναι ένας καλός αριθμός? Θα μπορούσε να είναι στόχος ή είναι κάτι υπερβολικό? Κοιτάξτε, που είναι φωτογραφία της στιγμής. Κοιτάξτε, κύριε Μαυρίδη, είναι γεγονός ότι τον τελευταίο μήνα όλες οι έρευνες κοινής γνώμης αποτυπώνουν αυτό το οποίο εμείς εισπράττουμε καθημερινά στην επαφή με τους πολίτες. Δηλαδή, αυξημένο ενδιαφέρον του κόσμου για τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, αυξημένη εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κίνημα αλλαγής και τα στελέχη του. Βεβαίως, η εκλογή ενός νέου ανθρώπου, του Νίκου του Ανδρουλάκη, στη θέση του Προέδρου έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στη μεταστροφή αυτού του κλίματος. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, εμείς το βλέπουμε και καθημερινά στην κοινωνία, στις επαφές με ανθρώπους τους οποίους για χρόνια είχαμε να δούμε κοντά μας και βλέπουμε ξαφνικά να επιστρέφουν στις τάξεις της παράταξης.
Απ' την άλλη, δεν είμαστε θεροβάμενες, δεν πετάμε στα σύννεφα, ούτε πανηγυρίζουμε. Δουλεύουμε και συνεχίζουμε να δουλεύουμε σκληρά, με σοβαρότητα, προσανατολισμένοι στα προβλήματα των πολιτών. Αυτός είναι και ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, να μπορεί να μεταφράζει τις αγωνίες των πολιτών σε λύσεις για τα προβλήματά τους και να βελτιώνει τη ζωή τους. Αυτό τα έκανε πάντα το ΠΑΣΟΚ, κύριε Μαυρίδη, γι' αυτό και μπόρεσε να είναι κυρίαρχη πολιτική δύναμη για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα. Οι δημοσκοπήσεις όμως, πολύ σωστά επισημαίνεται, αποτυπώνουν και τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης, όχι μόνο για το κομμάτι της πρωτοφανούς και ατυχούς μη διαχείρισης της κακοκαιρίας, η οποία έρθει σε συνέχεια της κακής διαχείρισης της πανδημίας, αλλά και την αγωνία και τον φόβο πλέον της μεγάλης πλειοψηφίας της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων οικονομικά στρωμάτων για το φαινόμενο της ακρίβειας, το οποίο όχι μόνο δεν είναι σε ύφεση, αλλά βλέπουμε να είναι σε άνοδο συνεχή. Και ταυτόχρονα μια κυβέρνηση η οποία παρατηρεί να ανεβαίνουν τα καύσιμα 30-35%, να ανεβαίνουν τα τρόφιμα 20-25%, να ανεβαίνει η ενέργεια σε ποσοστά τα οποία πολλές φορές ξεπερνάνε και το 100%. Να υπάρχει γενικά μια αύξηση στα πάντα και μια κυβέρνηση η οποία πέραν των επιδοτήσεων της ενέργειας που ακόμα δεν έχουν ενεργοποιηθεί, δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει κάνει ελέγχους στην αγορά, δεν έχει μείωση το ΦΠΑ, δεν έχει μείωση τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, δεν έχει προχωρήσει αύξηση του μισθού. Και βεβαίως, κύριε Μαυρίδη, δεν έχει στηρίξει και τους χαμηλοσυνταξιούχους, το πλέον αδύναμο κομμάτι της κοινωνίας, που καλούνται πολλές φορές με 350 και 400 ευρώ να τα βγάλουν πέρα, όταν τα μισά από αυτά μόνο είναι οι λογαριασμοί του ρέματος που έρχονται στο σπίτι. Και όλα αυτά αποτυπώνονται σε ένα δείκτη που λέγεται πληθωρισμός, που έχει πιάσει στο υψηλότερο της 25 ετίας. Αυτό είναι το υψηλότερο από το 1997. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό. Θα είναι ακόμα υψηλότερο, κύριε Μαυρίδη, το Φλεβάρι. Δυστυχώς. Ένα ακόμα υψηλότερο πληθωρισμό. Να μείνω λίγο σε αυτό που είπατε, ότι βλέπετε νέα πρόσωπα ή παλιούς γνώριμους να επιστρέφουν στο κίνημα αλλαγής. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό γίνεται στο επίπεδο βάσης ή ενδεχομένως να δούμε και επιστροφή στελεχών, που είτε πήγαν πιο αριστερά, είτε πήγαν ακόμα και στην κυβερνώσα παράταξη? Εμείς κοιτάμε τον έτσι, κόσμο. Μου έρχεται πολύ βιαστικά στο μυαλό και θέλω να το πω με ονόματα, με ονοματεπώνυμο. Ας πούμε, μου ήρθε στο μυαλό Άννα Διαμαντοπούλου. Θα σας πω κάτι. Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο κόσμος, ο οποίος για χρόνια στήριζε και πίστευε στην παράταξη και για διάφορους λόγους την εγκατέλειψε, να μας ακούσει, να μας εμπιστευτεί και προφανώς να μας στηρίξει. Και αυτό το βλέπουμε και νομίζω το βλέπουμε με έναν ικανοποιητικό ρυθμό. Και σε μια περίοδο που τόσο η κυβέρνηση αλλά όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν ότι δεν μπορούν να πείσουν τους πολίτες, ότι έχουν όχι μόνο τις λύσεις, αλλά κυρίως την όρεξη και το όραμα να παλέψουν για τις λύσεις, που δεν είναι μαγικές, κύριε Μαυρίδη, είναι όμως λύσεις οι οποίες ανακουφίζουν και πραγματικά στηρίζουν τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, που σε αυτή την κρίση έχουν σίγουρα τη μεγαλύτερη ανάγκη για στήριξη και βοήθεια. Εμείς λοιπόν κοιτάμε τον κόσμο, τη βάση της παράταξης, προφανώς στελέχη τα οποία αναδείχθηκαν από την παράταξη και τα οποία πήγαν σε άλλους πολιτικούς χώρους για να πάρουν έδρες βουλευτικές, υπουργικές, κρατικές, ξεχνώντας αυτά που τους προσέφερε όχι το ΠΑΣΟΚ, ο κόσμος της παράταξης. Αυτά τα στελέχη δεν μπορούν να έχουν θέση σε ένα κόμμα με ισχυρό ηθικό και αξιακό κώδικα, όπως είναι το κίνημα αλλαγής, που συνεχίζει πάνω στις αξίες του ΠΑΣΟΚ και θέλει να γράψει μια νέα σελίδα στη νέα εποχή της πολιτικής ιστορίας του τόπου. Άρα, παράταξη είναι ανοιχτή. Θέλουμε τον κόσμο να επιστρέψει πάλι και να στηρίξει, αφού πλέον ο κόσμος αυτός εναπόθεσε τις ελπίδες του. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι 270.000 ήρθαν εν μέσω πανδημίας και εν μέσω αυτής της πολιτικής κατάστασης και ταυτίστηκαν το ΠΑΣΟΚ. Έδωσαν ένα ισχυρό μήνυμα ανανέωσης, ενότητας και προοπτικής του χώρου. Έδωσαν ένα μήνυμα ότι θέλουν ισχυρό το ΠΑΣΟΚ και πάλι πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Αυτόν τον κόσμο, εμείς, κύριε Μαυρίδη, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα ούτε να τον διαψεύσουμε ούτε να τον προδώσουμε. Τα στελέχη που εγκατέλειψαν το ΠΑΣΟΚ, το ξαναλέω, για να πάρουν βουλευτικές και υπουργικές και κρατικές θέσεις σε άλλα κόμματα, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ είτε στη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο ο αγνός κόσμος, είτε αυτοί που έμειναν στο ΠΑΣΟΚ και το κράτησαν ζωντανό, είτε αυτοί οι οποίοι το ψήφισαν για χρόνια και για διάφορους λόγους έφυγαν, αλλά τώρα το ξανασκέφτονται. Δεν έχει καμία σχέση λοιπόν η μία στάση και συμπεριφορά με την άλλη. Θέλω να πάω σε μια ερώτηση που φαντάζομαι ότι την έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές και καλεστήκατε να την απαντήσετε. Θέλω να την επαναλάβω για μία ακόμη φορά.
Λένε πολλοί και κυρίως η αντιπολίτευση ως προς εσάς, δηλαδή και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι έχετε μία ασάφεια στο λόγο σας, κυρίως ο νέος αρχηγός, και άρα αυτό προς το παρόν τον ευνοεί. Αλλά όταν θα μπει στην διαδικασία να έχει συγκεκριμένες θέσεις, συγκεκριμένες προτάσεις να προτείνει, τότε μπορεί να ξεφουσκώσει. Τι λέτε γι' αυτά? Κοιτάξτε, αν θεωρείτε ότι είναι ασαφής θέση το γεγονός ότι εμείς στηρίξαμε την ενίσχυση των εξοπλιστικών προγραμμάτων για να έχει η χώρα ισχυρή αμυντική θωράκιση και να ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ, όπως κάναμε πριν από λίγες μέρες, νομίζω ότι η θέση είναι ξεκάθαρη. Ταυτόχρονα όμως είναι ξεκάθαρη η θέση ότι πρέπει επιτέλους να στελεχωθεί, να ενισχυθεί η εγχώρια αμυντική και ναυπηγική βιομηχανία και να μην είναι η Ελλάδα απλώς μια χώρα πελάτης. Τι σημαίνει αυτό? Όποια συμφωνία συνάπτουμε, πρέπει ένα κομμάτι του κατασκευαστικού έργου να γίνεται υποχρεωτικά στη χώρα, όχι μόνο για να έχουν δουλειά οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία Φερρυππίν, Σκαραμαγκά ή Ελευσίνας ή στην ΕΑΣ και στην ΕΑΒ, αλλά γιατί χρειάζεται αυτή απαραίτητη τεχνογνωσία για λόγους εθνικής ασφαλείας. Αυτό λοιπόν είναι μια σαφής και ξεκάθαρη θέση. Όταν λέμε ότι θέλουμε αύξηση του μισθού στα 7,51 ευρώ με μείωση 2% των εισφορών για τις επιχειρήσεις, όταν λέμε ότι θέλουμε μείωση ΦΠΑ στο 6% για βασικά διατροφή μέχρι τον Ιούνιο που θα είναι η έξαρση της κρίσης, όταν λέμε ότι θέλουμε αύξηση στους χαμηλοσυνταξιούχους με ένα νέο ΕΚΑΣ το οποίο κοστολογείται στα 650 εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν δύο φορές όσο ο ένφια που γλίτωσαν οι μεγαλοϊδιοκτήτες, γιατί αυτή είναι η επιλογή της κυβέρνησης, όταν λέμε ότι δεν μπορεί κάποιος να πληρώνει στο λογαριασμό του παραπάνω τις λοιπές χρεώσεις από ό,τι κοστίζει το ρεύμα του, και χρόνο να είχαμε, κύριε Μαυρίδη, να σας πω πόσες άλλες πολύ συγκεκριμένες, πολύ στοχευμένες και εντελώς κοστολογημένες. Και εντελώς κοστολογημένες προτάσεις έχουν διατυπωθεί μόνο την τελευταία εβδομάδα που μιλάμε. Αυτό λοιπόν είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτούς οι οποίοι λασπολογούν λέγοντας το πολύ γενικόλογο και καφενιακού επίπεδου επιχείρημα: το ΠΑΣΟΚ δεν έχει συγκεκριμένες θέσεις. Με τους αγρότες. Μήπως, κύριε Μαυρίδη, είναι συγκεκριμένη θέση της κυβέρνησης που ο κύριος Γεωργιάδης πριν από δύο εβδομάδες έλεγε μείωση του ΦΠΑ και έλεγε ο κύριος Σταϊκούρας: όχι, δεν θα γίνει μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα? Το πρώτο Σαββατοκύριακο ο κύριος Σταϊκούρας έλεγε: το σκεφτόμαστε να μειώσουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα, αλλά μετά από δύο μέρες λέει: καμία μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Ποιος είναι αυτός που παλινοδεί και δεν έχει συγκεκριμένες θέσεις, το ΠΑΣΟΚ ή η κυβέρνηση? Και δεν σχολιάζω καν το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και δεν υπάρχει καμία θέση, υπάρχει μόνο διαφωνία, κραυγές και ιαχές. Θέλω την πρότασή σας σε δύο τομείς. Το ένα είναι σε ό,τι αφορά τα καύσιμα που πολλοί ζητούν να υπάρξει ελάφρυνση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν σας βρίσκει σύμφωνο. Και ένα δεύτερο, τι λέμε στους αγρότες για να φύγουν από τα μπλόκα? Κοιτάξτε, για τα καύσιμα εμείς πρώτοι διατυπώσαμε την πρόταση ότι για το 2022 θα πρέπει να υπάρχει μία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό γιατί σήμερα που μιλάμε, με τιμές που μάλιστα εμείς πάντα, επειδή μιλάμε to the point, μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών και πήραμε τιμές 15 Φλεβάρι του 2022 σε σύγκριση με 15 Φλεβάρι του 2021, ένα χρόνο πριν, και μπορώ να σας πω με βεβαιότητα το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 38% αυξημένο και η τιμή της αβόλυβδης είναι στο 24,5% πιο υψηλή σε σχέση με πέρυσι. Ξέρουμε όλοι ότι η τιμή στα καύσιμα συνοδεύεται από ανάλογη φορολογική επιβάρυνση. Δηλαδή, όσο πιο ακριβή είναι η τιμή στην αμόλυβδη, τόσο πιο πολλά είναι τα έσοδα για το κράτος. Άρα, ο στόχος των εσόδων, ακόμα και αν υπάρχει μείωση στην κατανάλωση από μεσαία και χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, ο στόχος των εσόδων από τα καύσιμα έχει υπερκαλυφθεί και το πρώτο δίμηνο τώρα που μιλάμε είναι δεδομένο αυτό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχει δυνατότητα και δημοσιονομικός χώρος έστω για μια μικρή μείωση, γιατί κατανοούμε ότι ο φόρος από τα καύσιμα είναι ένας φόρος που αποδίδεται άμεσα, στηρίζει τα δημόσια έσοδα, στηρίζει την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική την πρόνοια και όλες τις υπηρεσίες που δίνει το δημόσιο. Όμως, όταν η τιμή της αμόλυβδης, κύριε Μαυρίδη, είναι η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών στην Ελλάδα, το ξαναλέω, είναι η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών σήμερα που μιλάμε. Η μέση τιμή αμόλυβδης είναι στο 1,90 και κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η πορεία της το επόμενο διάστημα και με το ενδεχόμενο μιας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, που καταλαβαίνετε ότι θα εκτινάξει ακόμα περισσότερο και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την τιμή του πετρελαίου στα ύψη. Άρα αυτό είναι ένα μέτρο που θα μπορούσε να δώσει μια προσωρινή ελάφρυνση, έστω με μια μικρή μείωση της φορολογίας, ακριβώς για να μην υπορμευτεί και ο στόχος των εσόδων, γιατί πάνω απ' όλα
πρέπει να κοιτάμε και το εθνικό και δημόσιο συμφέρον. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Το δεύτερο ερώτημα σας θυμίστε μου. Γιατί... Ναι, θα μπορούσε για τους αγρότες, θα μπορούσε να επανέλθει, αγρότες, να επανέλθει το αγροτικό πετρέλαιο για παράδειγμα. Πολλά πολύ βιώμουν με αγρότες και συζητάγαμε αυτό το θέμα. Όταν οι άνθρωποι λένε ότι πληρώνουν διπλάσια λιπάσματα, 30% παραπάνω το πλαστικό για σκόνο θερμοκήπια, 30% παραπάνω η αξία του φυτού και των σπόρων που φυτεύουν, το ρεύμα το οποίο είναι οριζόντια επιβάρυνση, η οποία μόνο το τελευταίο τρίμηνο ουσιαστικά έχει μετριαστεί με τα μέτρα της κυβέρνησης, και την ίδια στιγμή βλέπουμε να υπάρχει και πρόβλημα στην διατροφική αλυσίδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει οι αγρότες, οι οποίοι κύριε Μαυρίδη, παραλαμβάνω ότι από την αρχή της πανδημίας, άγνωστο για ποιο λόγο, αντιμετωπίστηκαν από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ως μη πληττόμενος κλάδος, και αυτό σημαίνει ότι δεν είχαν καμία αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, δεν είχαν καμία αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων, δεν είχαν καμία αναστολή δανειακών υποχρεώσεων. Όσοι πήραν κορονοενισχύσεις, επειδή ακριβώς οι 8 στους 10 αγρότες χρωστούσαν σε εφορία, τράπεζες και ταμεία, τα λεφτά αυτά πήγαν να κατασκευθούν και ψηφίσαμε όλα τα κόμματα μια τροπολογία για να πάνε τα λεφτά στους αγρότες. Αυτό λοιπόν απέδειξε στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του ότι οι αγρότες όχι μόνο είναι πληττόμενοι, αλλά έχουν και χρέη. Τώρα έχουν και αυτές τις επιβάρυνσεις και θα πρέπει νομίζω να στηριχθούν, γιατί αν δεν στηριχθούν, κύριε Μαυρίδη, έχουμε πρόβλημα όχι μόνο παραγωγικό στη χώρα, αλλά και πρόβλημα διατροφικής αυτάρκειας της χώρας. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Θα ήθελα να θέσω και άλλα ερωτήματα, αλλά ελπίζω σε μια άλλη συνάντησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μαυρίδη. Καλό Σαββατοκύριακο. Να πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια του δελτίου. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη, Κοζάνης. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, θα πάμε θέατρο σε μια πρόταση για θεατρική παράσταση το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο και την Κυριακή υπάρχει 19 και 20 Φεβρουαρίου υπάρχει θεατρική παράσταση με τίτλο «Του νεκρού αδερφού» που ανεβάζει η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Μικρασιατών στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας. Μια βαριά παράσταση, εντούτοις πολύ καλά δουλεμένη, με αξιόλογους εραστέχνες μεν, αλλά επαγγελματικά στο σανίδι ηθοποιούς. Εμείς βρεθήκαμε με την κάμερα της τηλεόρασης του Flash στις τελευταίες πρόβες και σας δίνουμε μια γεύση από την παράσταση. Είμαστε τυχεροί και φέτος που με αυτό το έργο ανοίγουμε τη φετινή χρονιά το 2022 με την παράσταση του νεκρού αδερφού σαν πρώτο έργο του Συλλόγου Μικρασιατών, έπεται και μεγάλη συνέχεια. Το έργο είναι μία μεταφορά του λαϊκού ποίηματος στη σκηνή του θεάτρου με πρωταγωνιστές 9 άτομα του χορού και 3 άτομα που ενσαρκώνουν τους κύριους ρόλους του έργου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που για μια ακόμη φορά θα μπορέσουμε να δούμε το κοινό της Πτολεμαϊδας κοντά μας, να το διασκεδάσουμε όσο μπορούμε μέσα σε μια δύσκολη περίοδο. Ένα έργο βαρύ για τα δεδομένα της εποχής, αλλά πιστεύουμε ότι θα φύγει λυτρωμένο το κοινό από το θέατρο και αναζωογονημένο για να μπορέσει να συνεχίσει τα προβλήματα της καθημερινότητάς του. Δύο παραστάσεις, Σάββατο και Κυριακή. Ναι, Σάββατο και Κυριακή, γιατί λόγω επιβαρημένου προγράμματος και λόγω και άλλων προβών που έχουμε για μετέπειτα παραστάσεις, δεν μπορέσαμε δυστυχώς να το πάμε για παραπάνω αυτή τη στιγμή. Αλλά πιστεύουμε ότι μέσα στον Απρίλιο θα μπορέσουμε να το ξανανεβάσουμε το έργο για όσους δεν θα μπορέσουν να μπουν λόγω των μέτρων του COVID, δεν θα μπορέσουν να βρουν μια θέση για αυτές τις δύο μέρες. Πότε και πού η παραστάση? Η παραστάση είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, 19 και 20 του μηνός, στο Πνευματικό Θέατρο Πτολεμαϊδας, ώρα 9.30. Ο όρκος
βαρέθη. Κι όπως αντίς, αν και νεκρός, πολύ του κακοφάνει. Είμαστε στην τελική ευθεία για την παράσταση του νεκρού αδερφού, ένα δημοτικό τραγούδι που έγινε μια σύγχρονη δραματοποίηση σε σκηνοθεσία του Άκη Τσονίδη, του σκηνοθέτη από την Ορεστιάδα. Είναι εδώ πέρα, έρχεται, μας σκηνοθετεί και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε αυτή την ευκαιρία. Λόγω του κορονοϊού και πολλών άλλων προκαταστάσεων, έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάζουμε αυτό το έργο. Οι καιροί και οι καταστάσεις είναι δύσκολοι, αλλά το θέατρο πάντα βρίσκει την ευκαιρία και μπαίνει στις ζωές των ανθρώπων και όλοι μαζί είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε αυτό το έργο αυτές τις δύο μέρες, το Σάββατο και την Κυριακή, εδώ στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας στις 9.30 ώρα. Εδώ ολοκληρώθηκαν οι ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές για καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.